Τώρα ηλικίες που έχετε με τη γυναίκα σου. Περίπου 9 χρόνια. 9 χρόνια. Η απάντηση είναι περίπου 9 χρόνια. Η Ρούλα όμως, προφανώς για την εκπομπή, νομίζω ότι τα πήρε λίγο. Γιατί? Θα σου πω γιατί. Γιατί έβαλε μια κανονική φωτοτυπία της ταυτότητάς της στο Facebook και έγραψε το εξής μήνυμα. Όχι, στο Facebook ήταν. Facebook, ναι. Αυτό δεν το έχετε. Πότε έχει γεννηθεί, πώς δεν το έχουμε. Το έχουμε. Πότε έχει γεννηθεί, 25/11/1973. Και το μήνυμα που γράφει είναι. Και όμως αυτό. Συγγνώμη. Για τις μικροαστικές ερωτήσεις ξέρω να απαντώ και μόνη μου. Παιδιά, είχα άλλο μήνυμα. Σε όλες τις γυναίκες, τις φίλες μου. Η οποία είναι όταν βλέπεις μακριά. Θα το πω και το άλλο. Σιγά την ερώτηση που έκανε ο Γρηγόρης τη δύσκολη τώρα. Ναι, αλλά παιδιά. Τη φάνηκε μικροαστική. Στο εξωτερικό ξέρετε τι ρωτάνε. Κατηγόρησε δηλαδή. Το θέμα ποιο είναι. Ότι, γιατί σα πούμε, λέτε τα θέματα, αλλά δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το θέμα. Μπερδεύεστε. Το θέμα εδώ ποιο είναι. Ότι η Ρεύη κατηγόρησε το Γρηγόρη για μικροαστισμό. Μπερδεύεστε. Μπερδεύεστε. Τι παγκρεύεστε. Να πείτε. Μπερδεύεστε, Κατερίνα. Γιατί μετά από το χτεσινό έγινε αναπαραγωγή και κάποιοι σε blog, σε site, σε όλα αυτά που σχολιάζουν από κάτω, μιλούσαν για αυτή τη διαφορά ηλικίας. Το λέει δηλαδή, ερώτηση όμως. Τι? Στις μικροαστικές ερωτήσεις. Ερώτηση. Ερώτηση. Κάνουμε ενοιολογική ανάλυση. Μάλιστα. Εντάξει, νομίζω ότι για τα σχόλια. Αλλά ρε παιδιά, δεν θεωρώ ότι ο Γρηγόρη ρώτησε κάτι τόσο τραγικό πια. Είναι ερώτηση αυτή και εγώ δεν την έκανα. Και αλλά δεν εστιάζει μια σχέση με πολύ ερωτευμένου ζευγαριού. Μα εξάλλου δεν φαίνεται μεγαλύτερη του. Δηλαδή, όταν βλέπει τον Τότσικα με τη Ρεύη, εμένα μου έρχεται στο μυαλό αυτέ οι δηλώσει του Τότσικα που είναι σαν να είναι ο πιο ερωτευμένο άντρα του κόσμου που για τη γυναίκα του την ευγνωμονεί που τον στήριξε και είναι δίπλα του. Εσύ δεν τα βλέπει αυτά που βγήκε και είπε ότι η Ρεύη έχει πάει με όλου μικρού. Δεν είπα αυτό. Όχι, ρε παιδιά, δεν είπα αυτό. Είπε ότι είχε πολλέ δουλειέ. Επειδή είναι δυτική στη σχέση της προφανώς, είχε τους πιο πουεριζίτες, τους πιο ωραίους, τους είχε κατακτήσει. Ποιον είχε, αυτό. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Και αντί να εστιάσουμε σε αυτό, λένε για την ηλικία και τη διαφορά ηλικίας. Ναι, αλλά από την άλλη δεν ξέρουμε ο κάθε άνθρωπος, επειδή και αυτοί οι δύο έχουν μιλήσει και η Ρούλα και ο Αποστόλης για τη διαφορά της ηλικίας τους χωρίς να έχουν κανένα ταμπού. Δεν ξέρουμε αν θες ρε παιδί μου η Ρούλα και την ώρα που το άκουσα αυτόν τον τραγικό διαφορά ηλικίας έχει κάνει στη βίδα. Μα μπορεί να το ρώτησα γενικά. Με χιούμορ απάντησε, πλάκα έκανε. Η αλήθεια είναι ότι δεν έκανε πλάκα. Δεν έκανε πλάκα. Όχι, όχι, δεν έκανε πλάκα. Τι λέτε, είναι να σου πω κάτι. Μου, δεν είναι πλάκα, κατηγορεί το Γρηγόρη και άλλου. Θέλω να σα πω πριν τρει μέρε σε δημοσιογράφο έστειλε την ταυτότητά μου ακριβώ για να δείξω την ημερομηνία γενικά. Για ποιο λόγο την έστειλε. Αλλά έκανε πλάκα. Και εγώ τον ξέρω αυτόν τον δημοσιογράφο την έστειλε όντω. Ναι. Δεν έκανε πλάκα προφανώς. Εγώ έκανα πλάκα. Εκείνη δεν έκανε πλάκα. Εγώ δεν σας κάνω πλάκα τώρα. Τι θα μας δώσεις. Σας κόβω γιατί πρέπει να πω στον κόσμο ναι. Ότι σήμερα Παρασκευή τι? Δίνουμε 5.000 ευρώ μετρητά. Σήμερα τα δίνουμε. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 ευρώ μετρητά.